Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρίε και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Καλώς ήρθατε στην Καστοριά. Εδώ από το σταθμό μας, από τη γειτονιά του Δημήτρη Διαμαντίδη είμαστε εμείς. Θετικά. Είστε καλός φίλος και ένα εξαιρετικό παιδί και αθλητής με ήθος. Κύριε Κικίλια, πραγματικά χαιρόμαστε γιατί γίνεστε σήμερα ο πρώτος υπουργός τουρισμού που έρχεται στην περιοχή της Καστοριάς. Από ό,τι είδαμε, γιατί είχαμε νωρίτερα και σε απευθεία σύνδεση όλα όσα γινόταν εκεί, ευνηδιαστήκατε, δεν περιμένατε να είστε ο πρώτος υπουργός τουρισμού που ήρθατε στην Καστοριά. Ομολόγω πως ναι, γιατί εδώ είναι ένας πανέμορφος τόπος με πολύ πολύ μεγάλες δυνατότητες. Δεν συγκρίνεται, θα έλεγα, με κανένα άλλο προορισμό. Έχει μια μοναδικότητα, έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει ένα φυσικό κάλος, όπως είναι ο αστικός ιστός, ναι, της πόλης της Καστοριάς, μαζί με τη λίμνη, αλλά και τα δέντρα, τις διαδρομές, τη δυνατότητα να κάνεις ποδήλατο, να κάνεις ορειβασία, να κάνεις birdwatching, να φας και να γευτείς τη γαστρονομία της περιοχής, τα κρασιά της. Νομίζω ότι προσφέρει και μπορεί να προσφέρει πολύ πολύ μεγάλες δυνατότητες να φέρει ταξιδιώτες και τουρίστες και από το εσωτερικό, αλλά και από το εξωτερικό, και αυτός είναι ο στόχος μας της περιφέρειας, του Δήμου και του Υπουργείου Τουρισμού φυσικά. Το ακούσαμε νωρίτερα αυτό. Σαν επισκέπτης είχατε έρθει ποτέ, κύριε Κικίλια? Ναι, βεβαίως, πολλές φορές. Για το Γιά είναι πολύ όμορφη πόλη, έχω πολλούς φίλους εδώ. Και ως αθλητής έχω έρθει με την Εθνική Παίδων, με την Εθνική στο Παναευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι, στο Άργος Ορεστικό και στην Καστοριά. Οπότε πολλά πολλά χρόνια υπό διαφορετικές ιδιότητες. Υπό διαφορετικές ιδιότητες. Κρατάμε ορισμένα πράγματα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα το τι έγινε στην Παναγία Μαυριώτη σας. Είπατε ότι σε λίγο, μάλλον σε κάποιο διάστημα, αφού ενεργήσουν και οι τοπικοί φορείς, μπορούμε να φτάσουμε το επίπεδο τουρισμού στην περιοχή μας, να μην φτάνουν οι κλίνες στην Καστοριά. Πραγματικά πιστεύετε, ήταν μια ευχή αυτό, ή πιστεύετε ότι πραγματικά μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Είμαι εδώ πέρα στο Καλαβέξαλο με τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές και τους συναδέλφους μου. Είμαι και με τον ιδιωτικό τομέα, τους ξενοδόχους, ναι, φορείς, ναι, κλπ. Ρώτησα, ναι, πόσες κλίνες έχουμε, μου είπαν 4.000 κλίνες. Περίπου. Μα 4.000 κλίνες είναι τρεις, τρεις με τέσσερις. Είναι το minimum για έναν απλό tour operator από το Παρίσι, από τη Λιόν, από την Άντ, από το Λονδίνο, από το Μπέρμιγχαμ, από την Καρλσρούε, από τη Φραγκφούρτη. Καταλαβαίνετε ότι όταν ανακαλύψουν οι ταξιδιώτες και οι τουρίστες αυτό το πανέμορφο εναλλακτικό προορισμό, οι δυνατότητες πρέπει να αυξηθούν, γιατί οι ανάγκες θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί όπως είπατε και εσείς, και μάλιστα δύο φορές στην τοποθέτησή σας στην ομιλία σας, ποια λίμνη Κόμο. Αλλά η Ευρώπη αυτό γνωρίζει, κύριε Κικίλια, την πολύ λίμνη ωραία. Γι' αυτό κάνουμε καμπάνια πλέον 12 μήνες το χρόνο με το ΝΕΟΤ και τη Marketing Greece για τους προορισμούς μας, τους χειμερινούς, για το City Break και τους καλοκαιρινούς. Η άποψή μου είναι ότι η Καστοριά μπορεί να γίνει ένας προορισμός, και η Δυτική Μακεδονία έχει περιοχές και έχει τον Ιμφαίο, έχει τα Γρεβενά, έχει ονομικά κέντρα, μπορεί να γίνει προορισμός 12 μήνες το χρόνο, ναι, και αυτή πρέπει να είναι η στόχη. Και προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τους γουναράδες ή τη βιομηχανία μας, είτε δεν θα πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε θα στηρίζουμε τα άλλα κομμάτια της οικονομίας. Όχι φυσικά. Για φανταστείτε όμως την προστιθέμενη αξία του τουρισμού στην πρωτογενή παραγωγή και στα προϊόντα της περιοχής, στον εμπορικό κόσμο και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις υπηρεσίες που παρέχει ο τουρισμός και στην κατασκευή και στα επαγγέλματα της κατασκευής που είναι 80 γύρω-γύρω από το τουριστικό προϊόν. Και όπως γνωρίζετε, οι 8 στις 10 επενδύσεις πλέον στη χώρα είναι τουριστικές επενδύσεις. Σωστά, σωστά. Και είναι και το πρώτο προϊόν της χώρας έτσι κι αλλιώς. Μας άρεσε που το είπατε αυτό και στην Παναγία της Μαυριώτισσας. Δεν σημαίνει ότι αν πάμε με κατεύθυνση στον τουρισμό μπορούμε να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά. Όλα μπορούν να γίνουν. Προστιθέμενη αξία θα έχει. Προστιθέμενη αξία. Προς τιμή πάντως, κύριε Κικίλια, φεύγουν πάρα πολλοί νέοι από τον τόπο μας για να πάνε σε αυτό που ονομάζουμε με την άλλη έννοια, την ευρύτερη έννοια, τουριστικές περιοχές αυτή την εποχή για σεζόν. Πάνω από 2.000 παιδιά της Καστοριάς είναι αυτή τη στιγμή στις λεγόμενες τουριστικές περιοχές. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι αυτά τα παιδιά να μένουν εδώ και να έρχονται κι άλλα εδώ, ώστε να στηρίζουν αυτόν τον τόπο. Μας φεύγει κόσμος. Να κλείσουμε με αυτό.
να πω ότι πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες για να μείνουν νέοι άνθρωποι στην Καστοριά. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνεται το ανάστροφο, θα φεύγουν νέα παιδιά, μορφωμένα παιδιά, παιδιά τα οποία έχουν δεξιότητες από τα μεγάλα αστικά κέντρα και θα επιστρέφουν στον τόπο τους για να γίνονται επιχειρηματίες και να επενδύουν στην πατρογονική τους εστία και να εκμεταλλευτούν και τις νέες τεχνολογίες για την πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισμό και για άλλα κομμάτια της οικονομίας. Οπότε φιλοδοξούμε σύντομα να γίνεται το ανάστροφο και πρέπει να δείξουμε τις συνθήκες για να είναι αυτό εφικτό. Εγώ να ευχηθώ μια πολύ πολύ καλή σεζόν σε όλους. Έχουμε βάλει τις βάσεις για να υπάρχει αυτή η καλή σεζόν και μαζί με τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Κασαπίδη η προσπάθεια είναι και οι δήμαρχοι όλοι μαζί από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να είναι από εδώ και πέρα σε κάθε τουριστική έκθεση σε όλο τον πλανήτη. Έτσι ώστε να πάρει εδώ πέρα η περιφέρεια και η Καστοριά φυσικά το κομμάτι της πίτας που της αναλογεί. Μια τελευταία ερώτηση κύριε Κικίλια, γιατί σε λίγο μετά την περιήγησή σας με το καραβάκι θα έχετε και μια συνάντηση κομματική με τα μέλη της ΔΕΠ. Μια είναι η ερώτηση, επειδή σήμερα ανακοινώθηκαν και οι έδρες, η Καστοριά διατηρεί δύο έδρες, θα γίνουν όντως οι εκλογές το Σεπτέμβριο? Εκλογές θα γίνουν όταν τις πει ο Πρωθυπουργός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος ήταν σήμερα στην εκπομπή μας. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.